μεσάνυχτα, ενώ είχαν πάει ήδη από 3 πολυκατοικίες, ήρθαν και σε εμάς. Παραβιάσανε πρώτα αυτή την αποθήκη, μετά τη δική μου και φτάσανε σε αυτή την αποθήκη που είναι δίπλα σας. Εκεί είναι όμως συνδεδεμένη με το συναγερμό του διαμερίσματος. Και χτύπησε χωρίς να το ακούσουν οι ίδιοι. Πήρε η αστυνομία τηλέφωνο και τους είπαν να έρθουν γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς γινόταν. Και ήρθαν και τους πιάσανε εδώ μέσα. Τους πιάσανε σε αυτό το δωμάτιο. Ο ένας ήταν εδώ πέρα και δεν έφευγε, ο άλλος είχε φτάσει μέχρι το δεύτερο όροφο και ο τρίτος έφευγε από την πόρτα. Ήρθαν πρώτα η ομάδα Ζήτα και εκείνοι καλέσανε 4 προεπολικά. Και ήρθαν και τους πιάσανε. Ήταν 3 Γεωργιανοί. Τι μάθατε ότι είχαν κάνει? Πέρα από τη δικιά σας τη διάρρηξη. Είχανε, από ό,τι έμαθα, άλλες 90 πολυκατοικίες είχαν ανοίξει. Εδώ στην Άνω Γλυφάδα, από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να ήταν αυτή η σπήρα που... Στην Άνω Γλυφάδα, από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να ήταν αυτή η σπήρα που κάνει συνέχεια τις διαρρήξεις. Πάντα σε αποθήκες. Ναι. Εσάς σας είχαν πάρει πράγματα μέσα από την αποθήκη? Όχι, δεν πήρανε πράγματα, απλά μόνο καταστροφές κάνανε. Είναι η δεύτερη φορά που ανοίγουν όμως τη δική μου αποθήκη, πριν 4 μήνες πάλι. Πριν 4 μήνες δεν προλάβανε όμως και δεν πήρανε τίποτα. Αυτή τη φορά τα είχαν πετάξει όλα κάτω. Δεν είχε κάνει, μόνο οι ντουλάπες είχαν μείνει στη θέση τους. Όλα τα άλλα τα είχαν πετάξει κάτω. Μάλιστα. Ωραία, να είστε καλά.